Λοιπόν, Ανδρέας Πετρόπουλος εδώ, συνάδελφος από την Αυγή. Γεια σου, Ανδρέα. Άρης Πρωτοσάλτε. Καλό μεσημέρι και στους δύο. Να ξεκινήσω με το σχόλιο σας για την πορεία. Ναι, εγώ χαιρετίζω το γεγονός ότι για πρώτη φορά από την ίδρυση της ιδιωτικής τηλεόρασης έχει μια τεράστια κάλυψη, μια εργατική κινητοποίηση. Αυτό είναι θετικό. Συμπορήστε. Κάθε άλλες δεν είχαν. Εγώ δεν θυμάμαι άλλοι. Από το πρωί σε πανελλαδική σύνδεση. Να θυμίσουμε μερικές. Να μην μιλήσω. Να μην μιλήσω. Να θυμίσουμε μερικές όμως. Συγγνώμη. Ναι. Σε πανελλαδικό δίκτυο βλέπουμε την κινητοποίηση των εργαζομένων στις Κουριές. Λοιπόν, απλώς το καταγράφω. Είναι ψέματα? Όχι. Να σε προβοκάρω τώρα λίγο. Κάτσε, φέρε με να σου πούμε. Όχι. Θέλω να σε προβοκάρω λίγο. Γιατί μας έστειλε ένας ακροατής μήνυμα το πρωί στο ραδιόφωνο και μας λέει ότι είναι η πρώτη κινητοποίηση τα τελευταία 5 χρόνια που δεν έχει την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Και μας τρόλαρε η αλήθεια. Είναι δηλαδή εγώ. Το σκέφτηκα πάρα πολύ. Το αίτημα για δουλειά έχει την υποστήριξη του ΣΥΡΙΖΑ. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν αρνείται σε αυτούς τους ανθρώπους. Όχι, ως πορεία, ως κινητοποίηση. Δεν βλέπουμε δηλαδή βουλευτές εκεί μαζί να περπατούν όπως βλέπαμε. Δεν ξέρω, μπορεί να έχει κάποιον βουλευτή. Δεν το γνωρίζω. Αλλά ως αίτημα να έχουν τη δουλειά τους οι άνθρωποι, ο ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση, από ό,τι ξέρω, δεν είναι αντίθετη. Αυτοί είναι εργάτες καταρχήν ή μεσοαστοί που κατεβαίνουν δούλοι, έμισθοι των αφεντικών τους που κατεβαίνουν για πορεία. Κάτι σαν υπονομευτές που κάνουν εμένα. Ότι ο κύριος Τσιρόνης που βγήκε πριν από λίγο εδώ, σωτηρίας, που έρχονται εδώ για να εκβιάσουν μια επένδυση. Ο Υπουργός Περιβάλλοντος βγήκε εδώ πριν από λίγη ώρα στην Άννα Μπουσδούκου και είπε ότι είναι υποκινούμενοι από την εταιρεία και είναι καλοδεχούμενοι οι άνθρωποι να συναντηθούν και να συζητήσουν μαζί του και να τους εξηγήσει τι ακριβώς γίνεται. Μια αριστερή κυβέρνηση, η οποία έχει 2.000 εργαζόμενους, χαρακτηρίζει τους εργάτες, τους μεταλλορίκους, μεσοαστούς που κατεβαίνουν τύπου κατσαρόλα για να εκβιάσουν για την επένδυση. Αυτό το λέει μια κυβέρνηση αριστεράς. Τώρα, με συνέτερο ακροδεξιό. Απ' την άλλη δεν μπορεί να μην παρατηρήσω. Απ' την άλλη δεν μπορεί να μην παρατηρήσω ότι ο υπουργός τους δέχεται. Ο ακροδεξιός συνέτερος τον πείραξε. Ναι, απλώς εδώ απ' την άλλη δεν μπορεί να μην παρατηρήσω ότι ο υπουργός τους δέχεται. Ο υπουργός τους δέχεται. Και ο κ. Λαφαζάνης τους έχει δει παρά το γεγονός ότι ήδη υποστηρίζουν ότι σε έχει κοροϊδέψει ο κ. Λαφαζάνης. Η επένδυση για την κυβέρνηση, όπως προχθές το έλεγε στο ραδιόφωνο ο κ. Κουρλέτης, είναι αμφιβόλου σκοπιμότητας. Συνεπώς, αφού η επένδυση είναι αμφιβόλου σκοπιμότητας, δεν χρειάζονται 2.000 θέσεις εργασίας. Θα τις κλείσουμε αυτό και οι άνθρωποι να πάνε για ψάρια. Κύριε Πορτοσάλτε, αυτό είναι συμπέρασμα δικό σας. Λοιπόν, όταν ο καθήρυν υπουργός λέει αμφιβόλου σκοπιμότητας η επένδυση, άρα λοιπόν δεν θέλω την επένδυση. Λοιπόν, αυτό το κατάλληλο είναι μια θέση. Άλλο, τι συνέπειες θα έχει μια ιστορία. Δεν σας ενδιαφέρουν συνέπειες. Συγγνώμη, θέσεις εργασίας δεν υπήρχαν και πριν αυτή την επένδυση? Υπήρχαν. Όχι. Λοιπόν, δεν υπήρχαν. Πώς δεν υπήρχαν? Μετά δεν υπήρχαν. Την επένδυση δημιουργήθηκαν οι 2.000 εργαζόμενοι. Ένα λεπτάκι. Υπήρχαν εργαζόμενοι, ανοίξουν, υπήρχαν εργαζόμενοι στα μεταλλεία της Χαλκιδικής, έτσι. Αλλά θέλετε να πάμε και στην ουσία της επένδυσης. Έτσι. Γιατί εγώ σέβομαι και το προφίλ του σταθμού που είναι ένα προφίλ που βοηθάει πάρα πολύ το περιβάλλον και σε διάφορες πρωτοβουλίες. Αλλά εδώ πέρα το έχετε εγκαταλείψει το περιβάλλον. Όταν λοιπόν υπάρχουν μελέτες. Με τρεις αποφάσεις του ΣΤΕ το έχουμε εγκαταλείψει. Καλά, να πω μου λέτε. Ναι, ναι. Λοιπόν, όταν λοιπόν υπάρχουν μελέτες οι οποίες αποδεικνύουν μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα, ότι ακόμα και το νερό είναι εμπλουτισμένο με αρσενικό σε επικίνδυνα σημεία. Δεν υπάρχει αρσενικό. Λοιπόν, συγγνώμη, πώς δεν υπάρχει? Δεν υπάρχει. Πάρτε τις μελέτες. Δεν υπάρχει. Οι μελέτες πέρασαν από τριπλό έλεγχο του Συμβουλίου της Επικρατείας. Αφήστε τώρα το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γιατί το αφήσουμε? Λέμε τη μελέτη. Το Συμβούλιο της Επικρατείας πήρε μια απόφαση. Έκανε σουρωτήρι τρεις φορές τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Δεν έκανε σουρωτήρι τη μελέτη. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνει συγκεκριμένα πράγματα και το ΣΤΕ κρίνει αν πρέπει να συνεχίσει. Η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων διαπιστώνει αν έχει αρσενικό το νερό. Καταθέτει η εταιρεία που θέλει να κάνει την επένδυση. Διαπιστώνει το ΣΤΕ αν έχει αρσενικό το νερό. Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, την οποία καταθέτει η εταιρεία, εξετάζεται, γι' αυτό έχουμε το Σύμβουλο της Επικρατείας. Εξετάζεται, την κάνει σουρωτήρι. Πώς θα το πούμε αλλιώς δηλαδή? Μάλιστα.
γραμμή-γραμμή, ως προς επιπτώσεις στο περιβάλλον. Το περιβάλλον. Εκρίθη λοιπόν ότι δεν συνιστά τίποτα από όλα αυτά, αυτά που εγείρει η άλλη πλευρά. Μπράβο. Το περιβάλλον λοιπόν δεν είναι... Η οποία άλλη πλευρά έχει προσφύγει στους Συμβούλους της Επικρατείας και καλώς το έκανε. Το περιβάλλον λοιπόν σε μια τόσο ευαίσθητη περιοχή όπως είναι η Χαλκιδική δεν είναι μαζεύουμε, μια τελεία, μαζεύουμε σκουπιδάκια από τις παραλίες. Ο κύριος Μιχάλης Θεοδωρακόπουλος. Λοιπόν, πριν από λίγη ώρα επαναλαμβάνω, βγήκε